Συγγνώμη, ναι, αλλά το εμβόλιο λέτε ότι βρίσκεται στον κόρακα. Ναι, βρίσκεται στον κόρακα, γιατί ο κόρακας έχει φάει όλη αυτή τη σύψη που προκάλεσε το G5 και η σύψη του κόρακα είτε στο αίμα είτε στην κουτσουλιά είναι τα αντισώματα και το φάρμακο του εμβολίου. Μιλάτε επιστημονικός ή ως ακροατής? Είμαι τσιγκάνος. Okay. Με θεωρούν ότι είμαι επιστήμονας, ίσως επειδή ζω στην 7η μετεμψύχωση και κρατάω από τις προηγούμενες 6 γνώσεις. Αυτή είναι η επιτυχία με την οποία τον γνωρίσαμε. Το πρώτο μεγάλο hit. Έτσι μας συστήθηκε. Δεν είχε ξαναβγεί ποτέ στο Βασίλη του Κουφόπουλου. Περιμέναμε να ξαναβγεί και προχθές το βράδυ βγήκε. Κύριε Κουφόπουλο, επειδή βρίσκεστε σε μεγάλη θέση ιεραρχίας, ήθελα να σας κάνω μια πρόταση. Εάν σας ενδιαφέρει το εμβόλιο και η θεραπεία, να μου τα καταχωρήσετε, να μου τα κατοχυρώσετε και να σας τα δώσω. Αυτό το ακούσαμε χθες. Το προλάβαμε. Αυτό και το επόμενο ίσως. Πάντως, και το προηγούμενο. Αλλά λοιπόν, δεν έχει μια σημασία, το πάμε από την αρχή. Ναι. Ο άνθρωπος γνωρίζει πώς μπορεί να κατασκευαστεί το και θέλει προφανώς λεφτά, εννοείται. Και δικαίως, όμως έχει κάνει τέτοια παγκόσμια. Θα σώσει τον κόσμο. Ιστορική, λέω, αλλά ιατρική κυρίως ανακάλυψη, βεβαίως. Εννοείται. Σώσει τον κόσμο, εννοείται. Εγώ είμαι μέσα. Το ζητάει από τον Βασίλη, όμως τον Κουφόπουλο. Τι είναι ο Βασίλης και του ζητάει το copyright. Είναι μήπως άνθρωπος του συστήματος που δουλεύει στα μέσα μαζικής χειραγώγησης. Ναι, επομένως. Είναι. Όχι, τι είναι. Πριν μας αποκαλύψει τα του εμβολίου, το κάνει πολύ ωραία. Μας ψήνει αρκετή ώρα, μας μιλάει για τις πηγές του. Πώς έφτασε αυτή την ανακάλυψη. Σωστό, γιατί ο καθένας μπορεί να πει: έχω το εμβόλιο, αλλά μπορεί κάποιος να τα βάλει σε σειρά και να δικαιολογήσει πώς κατέληξε στο εμβόλιο. Μόνο ένας πραγματικός τσιγκάνος. Θα σας πω όμως για τη μετάλλαξη και την μετάδοση του ιού στον άνθρωπο. Πριν όμως, ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία τα οποία τα πήρα από το ίντερνετ. Δεν υπάρχει τίποτα. Ως επιστήμονας θα πω εγώ, ναι, γιατί η επιστημονική του ταυτότητα τώρα πιστημοποιείται. Η επιστημονική του αρτιότητα. Γιατί λέει τι έκανα, βρήκα πράγματα στο ίντερνετ. Και πολύ σωστά. Πού άλλο να τα βρεις τα πράγματα, σε επιστημονικά συγγράμματα και αυτά ακόμα στο ίντερνετ είναι. Όλα είναι στο ίντερνετ, οπότε. Η διατροφή της νυχτερίδας είναι τα κουνούπια. Αν το κουνούπι είναι μολυσμένο ή όχι, αυτό είναι η τροφή του. Με την ενεργοποίηση που κάνανε το 2015 των 5G, πεθάνανε χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια. Πέσανε λοιπόν οι Κινέζοι και αρπάξανε εκ Θεού δώρο τροφή. Όπα, εκατομμύρια τι, άνθρωποι νυχτερίδες ή κουνούπια. Επιστήμη δεν είναι ζεμπετικό, να καταλαβαίνεις όλα. Σου λέει εκατομμύρια. Εγώ κατάλαβα κουνούπια. Το δικό μου φτωχό μυαλό, κουνούπια. Εκατομμύρια κουνούπια είναι πολύ λίγα κουνούπια. Δηλαδή, αν το 5G σκότωσε χιλιάδες είναι τα κουνούπια. Μπορεί να σκότωσε τρία κουνούπια που να πέσαν πάνω στην κεραία του 5G. Τι σε νοιάζει ένα. Το οποίο ενεργοποιήθηκε το 2015. Ναι. Επειδή κάνει 5-5 5G. Δεν το λέει, αλλά. Τώρα, γιατί ονομάσανε εκείνη τη χρονιά 2015, νομίζω. Μετά το 2014. Δε αυτά έχουν, τα στάχουν κάνει με την πλήση εγκεφάλου. Και πριν το 16 επίσης. Ναι, καλά. Okay. Να πω ότι τα κουνούπια θανατώθηκαν, από ό,τι κατάλαβα κάπως, και έγιναν τροφή για τους Κινέζους. Έτσι λέει η επιστήμη. Τα κουνούπια. Εκατομμύρια κουνούπια να φάνε 1,5 Κινέζους μπορεί να τραφεί με. Γιατί είναι πολύ μικρά τα κουνούπια. Επειδή είναι σύνθετα νοήματα, έχω ανακεφαλαιώνω. Σωστό. Κουνούπια πέθαναν εξαιτίας του 5G, εκατομμύρια, άρα έγιναν εύκολη τροφή για τους Κινέζους. Τα κουνούπια. Το κρατάμε, προχωράμε. Όταν λοιπόν φάγανε οι Κινέζοι το δώρο του Θεού, μολυνθήκανε από το 15. Από το 15 λοιπόν οι Κινέζοι προσπάθησαν να τον κρατήσουν τον ιό, δεν μπόρεσαν, τους ξέφυγε και βγήκε το 19, το 20 για πανδημία. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι εννοεί ότι οι νυχτερίδες που πεθάνανε χιλιάδες ή εκατομμύρια φαγώθηκαν από τους Κινέζους, οι νυχτερίδες που είχαν φάει τα μολυσμένα κουνούπια. Θα το δεχτώ. Που δεν μας λέει από πού μολύνθηκαν, γιατί δεν έχει σκεφτεί ακόμα. Θα το δεχτώ, γιατί εντάξει, και εγώ δεν είμαι επιστήμονας ένα σταθερό στο ύψος αυτό. Μπορεί να κάνω και λάθος στην ερμηνεία μου. Οπότε τρώγοντας. Συγγνώμη, νυχτερίδες και κουνούπια δίπλα-δίπλα, πώς είναι το ριζάκι στο κοτόπουλο, τρως κοτόπουλο και λίγο ριζάκι. Νυχτερίδες, όπως ξέρουμε από παλιά, πάνε με αράχνες.
Πάνε, τι εννοεί. Ναι, νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Α, όχι πάνε κάνουν έρωτα. Όχι, ρε, πάνε στο φαγητό να τσάξουν. Τα πάμε νυχτερίδες και αράχνες. Δεν πάει νυχτερίδα με κουνούπι. Νομίζω. Ναι, νυχτερίδες και αράχνες με τα γλυκιά μου. Θες και το επιδόρπιο. Μπράβο. Οπότε. Συγγνώμη. Ναι. Οπότε τώρα έχουν φάει τέτοιες και έχουν αρχίσει να. Και μολύνονται οι Κινέζοι έχοντας φάει τις νυχτερίδες, τις μολυσμένες που μολύνθηκαν από τα κουνούπια που δεν ξέρουμε πώς μολύνθηκαν. Προφανώς από εξωγήινους. Τώρα μην. Τα κρατάμε όλα αυτά τα επιστημονικά ιδρύματα. Από εκεί εμείς με κόπο καταφέραμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε στο κρίσιμο. Θα μιλήσει για το εμβόλιο ο επιστήμων. Το εμβόλιο υπάρχει. Στην επόμενη διατροφική αλυσίδα. Πού βρίσκεται ακριβώς? Για πείτε μας γιατί. Αυτό θα πρέπει να μου το κατοχυρώσετε για να σας το πω. Δεν μπορώ, δεν είμαι εγώ. Πρέπει να το. Αν υπάρχει. Υπάρχει. Και είστε σε θέση να το δώσετε, θα προσφέρετε στην ανθρωπότητα. Θα αναγνωριστεί η προσφορά μου. Προφανώς. Τότε να σας τη δώσω. Αφού αναγνωρίζετε και ηχογραφείτε και η εκπομπή από ό,τι γνωρίζω, να σας το δώσω. Τι, πώς μας ανάβει έτσι, τι ζεράς είναι αυτός. Θέλουμε να μάθουμε, ρε φίλε, τη γνώση. Συγγνώμη, κύριε Φίλιππ. Ναι, σου λέω εγώ τι έχω λαμβάνει. Το κάνει τέλειο όμως, γιατί μας φτιάχνει, ρε παιδί. Πώς είναι το στριπτής που το κάνει σιγά-σιγά. Όταν βγαίνει το. Ναι, εδώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα από μέσα όμως, είναι πρόβλημα. Νομίζεις. Βαριέσαι. Ναι. Σ' αρέσει η διαδικασία του αυτό που το παίζει, που το κάνει. Εγώ το... αυτό δεν θέλω στα στριπτιζάδικα. Ελάθος. Δηλαδή έχω το κινητό, όσο με το που γδύνονται τελείως το παρατάω και κοιτάζω. Τώρα. Γιατί το άλλο το βαριέμαι. Γιατί σημασία έχει το ταξίδι. Όχι, εγώ μπορώ να είμαστε άλλη φιλοσοφία. Εγώ με τη τηλεμεταφορά. Θέλω τη μεταφορά. Εσύ θες με το κάρο. Μπράβο. Εμένα αυτός ο άνθρωπος που το κάνει τώρα που το βγάζει με τρόπο το ρούχο του μου αρέσει περισσότερο. Ναι. Πάμε, ναι, το βγαλέ. Για... Ο κόρακας ζει 300 χρόνια. Έχει στο ανοσοποιητικό του όλους τους ιούς. Το Χέρτ, το Μέρτ και όλα τα υπόλοιπα. Όπως και τον τελευταίο. Το COVID-15. Το COVID-19, συγγνώμη. Το Χόμπιτ έχει ο. Το Χόμπιτ. Ο Κόρακας που ζει 300 χρόνια. Ο Κόρακας, συγγνώμη, επειδή ο κύριος αυτός από ό,τι έχουμε ακούσει έχει μετεψυχωθεί. Τα 300 χρόνια του Κόρακα είναι με μετεψυχώσεις ή σερί. Δεν διευκρινίζει. Εκείνος όμως, αφού έχει μετεψυχωθεί, έχει δει όλη τη ζωή του Κόρακα, οπότε ξέρει. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Μήπως επειδή κόρακες. Να πω κάτι, επειδή ναι. Κόρακες μοιάζουν μεταξύ τους. Μήπως έβλεπε διαφορετικούς κόρακες και νόμιζε ότι ήταν ο ίδιος και έτσι νόμιζε ότι ζει 300 χρόνια. Και κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Άσχετο. Αλήθεια γι' αυτό. Αλήθεια γι' αυτό. Είναι άσχετο. Με δηλαδή θέλω να πω πως έτσι έκανε το λάθος. Παρατηρώντας διαφόρους κόρακες που μοιάζανε, νόμιζε ότι έβλεπε έναν. Εγώ δεν πιστεύω ότι έκανε λάθος. Πιστεύω ότι έκανε σωστό. Και μας λέει τα και εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Άρα το εμβόλιο που βρίσκεται στον κόρακα, φίλοι μου και φίλες μου, γιατί έχει φάει 300 χρόνια όλους τους ιούς. Και έχει αποκτήσει αντισώματα για τα άπαντα των ιών. Τι να σου πω, μαγουλάδες, ερώτηση, από την νυχτερίδα, πώς είπαμε, πήγαμε στον κόρακα. Δεν πει. Και τους Κινέζους κάπως είχαμε πάει, αλλά δεν το θυμάμαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι κόρακες γυρνάνε γύρω-γύρω, σου λέγε πάνω από τα σπίτια μας και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Για ποιο λόγο? Τότε κάπως έτσι το είχε συνδέσει. Γιατί βαρέθηκαν. Καλά, να πάρουν μάτι, να μας πάρουν μάτι. Κάντε τον ταχτυρντή τη γνώση, κάνε την επιστήμη ταχτυρντή. Λοιπόν, άρα το εμβόλιο. Εκλαϊκεύω, δεν την κάνουν ταχτυρντή. Το εμβόλιο βρίσκεται στον κόρακα, ναι. Στο πουλί κόραξ ή σε κάτι άλλο του κόρακα. Άρα, εφόσον ο ιός υπάρχει στον κόρακα, μπορούμε από τον κόρακα να πάρουμε τον ιό και να τον κάνουμε σαν εμβόλιο ή και από την κουτσουλιά του, η οποία είναι πολύ τοξική, μπορεί να σκοτώσει όχι έναν 19, 33-19 μαζί. Ξέρεις πως βρωμάει η κουτσουλιά του κόρακα. Όχι, δεν μένεις όρθιος, πέφτεις κάτω. Είναι αυτό που μη σε χέσει κόρακας. Τώρα αυτό το λέγαμε για κακό. Τώρα θα πηγαίνουμε όπου βλέπουμε κόρακα με στόμα ανοιχτό και θα πούμε χέσε πουλί μου να ζήσω. Ναι. Αλλά... Α, ρίχτα, ξέρω. Ναι, τώρα. Μπράβο. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Στο αυτοκίνητό μου ένας κόρακας έκανε δουλειά εχθές. Μην το. Γλύφτο. Φυσικά μια μέρα αφού το πήλαινα, έτσι εννοείται. Να, ορίστε, αυτό. Πάρτα. Να μην στα χρωστάω. Είχες τη θεραπεία μπροστά στα μάτια σου και πήγες και την έπλυνες. Διάλειμμα.